δεν έχει κείμενο. Δεν έχει κείμενο. Όχι, καταλαβαίνεις το. Πάρτε το ασύγω, δεν το θεωρώ. Πάντως, το μέσα που διάβασα εγώ σε πολλά. Πριν σβήσει το φως. Μιλάει για εκκλησία και για εκκλησία. Μιλάει για άλλα πράγματα. Γιατί η Παλιά Διαθήκη ο Θεοδωρητός είχε πει και αυτά. Και το κάνεις, κάτσε και τώρα. Πιάσω και έλα. Έλα να αρχίσουμε και μισή. Και μισή να αρχίσουμε. Έλα και σταματή. Έχετε κάποιο σύνος εδώ πέρα. Ποιος είναι, δεύτερο σύνος. Έχετε το πατρόλασιο. Ένας ακόμα. Δόξα σε ο Θεός, ο Βασιλέα Φουρά, το Πνεύμα της Αλληλεγγύης, ο Πατατού Παρών και τα πάντα του Θεού. Θησαυρός των αγαθών και ζωής σου, ο Υιός, ευθέ και σκύρος σου εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίους και σώσον αγαθέντας σου χάσης ημών. Αμήν, ευχαρίστε. Τρία λεπτά και μπροστά πιάνεις. Έλα, κάτσε κάτω. Πριν κάποιες κυρίες του. Πήγαινε έξω, πήγαινε να το περιμένεις. Πήγαινε το περιμένεις έξω. Είπες, πιάνεις. Εξήμιση πιάνεις. Ένα εξήμιση, τι ώρα. Σε παρακαλώ. Λοιπόν. Είναι τακτικό σου. Όλα. Στο ανθρώπινο σώμα εκείνο που είναι το βασικότερο όργανο, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι και στα μάτια η καρδιά, έτσι λένε. Όχι, δεν είναι βασικό. Γιατί γίνεται από αυτή η εκπομπή του αίματος και διακλαδώνεται σε όλο το ανθρώπινο σώμα. Αλλιώς κυκλοφορεί το σώμα, το αίμα σε όλο το σώμα. Το όργανο της καρδιάς, αυτό που κυρίως είναι αναγκαίο στο σώμα, γι' αυτό μιλάει και η Γραφή σε πολλά σημεία, σε πολλά σημεία. Το τοποθετεί και για την πνευματική ζωή του ανθρώπου ως βασικό όργανο. Βεβαίως αυτοί που βλέπουν ότι και για την πνευματική ζωή είναι όργανο από τα πρώτα έχουν σίγουρα καθαρό κάποιο άλλο όργανο. Καθαρό κάποιο όργανο. Σωστά. Μιλάω όχι για τους γιατρούς που πιάνουν με τα μηχανήματά τους και διορθώνουν τις ασθένειες της καρδιάς, αλλά μιλάω για εκείνους και κυρίως με κεφαλαία γράμματα για εκείνον που έπλασε την καρδιά. Για εκείνον που έπλασε την καρδιά. Κάπου σε ένα σημείο, σε ένα ψαλμό, λέει ο πλάσας κατά μόνας τας καρδίας, εκείνος που έπλασε, που δημιούργησε, χωριστά την καρδιά του κάθε ενός ανθρώπου και εννοεί τον Δημιουργό, τον Κύριο και Θεό. Και λέει, και συμπληρώνει και λέγει, έπλασε το αυτί και δεν ακούει. Έπλασε το μάτι και δεν βλέπει. Ή έπλασε το χέρι και δεν πιάνει. Κάθε ένα από τα όργανα λειτουργεί
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ο Δημιουργός έχει ορίσει. Τουλάχιστον που να έκαψε το κεφάλι, πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Ο Κύριος, που φυσικά είναι ο Δημιουργός της καρδιάς του ανθρώπου, αυτός ο ίδιος επιγραμματικά και χαρακτηριστικά και ζωντανά λέγει: όπου ο θησαυρός, εκεί και η καρδία ημών. Τι έχει πιο προσφυλές, πιο αγαπητό ή ποιο έχει εκτιμήσει εξαιρετικά και έχει ξεχωρίσει από όλα τα πράγματα και το ερωτεύεται? Το θησαυρό. Όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί είναι και η καρδιά σου. Και σίγουρα η καρδιά χτυπάει ακριβώς εκεί όπου είναι ο θησαυρός του ανθρώπου. Ή δεν χτυπάει, Βασίλη? Εκεί ξεκινάει. Χτυπάει. Εκεί. Και μάλιστα πάρα πολύ δυνατά. Εκεί θίγονται τα πάντα. Εκεί παρουσιάζει το άνθρωπο. Εκεί εκτιμήσει τον άνθρωπο. Να δούμε και ένα κομματάκι πάνω στο γεγονός αυτό. Πορεύεται ο Κύριος στους Εμαούς μετά την Ανάστασή Του και πριν την Ανάληψή Του και διαλέγεται με τον Λουκά και τον Κλεόπα που τους συνάντησε, χωρίς αυτή να αντιλαμβάνονται ότι είναι ο Κύριος, με θέματα γύρω από την Αγία Γραφή και το πρόσωπό Του. Βεβαίως θα παρακάμψουμε την όλη διήγηση, να φτάσουμε εκεί που έγινε η αναγνώριση μετά από την παράδοση της τράπεζας, που ευλόγησε τα φαγητά για να φάνε και έγινε άπατος. Και τότε ακούστηκε: ουχή η καρδία ημών και ομένη είναι διωδό. Λέει ένας τον άλλο, δεν αντιληφθήκαμε, δεν καταλάβαμε ότι έκαιγε η καρδιά μας στο δρόμο, έκαιγε η καρδιά μας στο δρόμο που συζητούσα μαζί του. Ο Κύριος ήταν αυτός. Χτυπούσε δυνατά η καρδιά, γιατί σίγουρα, σιγουρότατα, ο θησαυρός τους, ο Χριστός, συνομιλούσε μαζί τους. Και ο Κύριος πάλι, στο σημείο αυτό τους έψεξε: ο ανόητη και βραδίστη καρδία, τους είπε, του συγγένετας γραφάς. Ενώ μιλούσε από την Αγία Γραφή για το δικό του πρόσωπο που ήταν παρόν και μιλούσε και δεν καταλάβαινα, ο ανόητη και βραδύς τη καρδία. Συνεπώς, αφού ο Δημιουργός μας και Κύριός μας και στο πνευματικό μέρος, όχι μόνο στο ανθρώπινο σώμα, βάζει μια καρδιά που δεν είναι σάρκα, αλλά ότι έχει αισθήματα πνευματικά και λειτουργεί πνευματικά και ακούει πνευματικά και περπατάει πνευματικά. Άρα η καρδιά του κάθε ανθρώπου, για να είναι άνθρωπος και να βλέπει ψηλά πνευματικά, πρέπει να είναι και ομένη και στρεφωμένη συνεχώς στον Κύριο. Και ομένη, για να είναι και ομένη, πρέπει να κοιτάει την ανατολή του ηλίου με κεφαλαία γράμματα που ονομάζεται Κύριος ημών Ιησούς Χριστός.
Βέβαια οι πατέρες της Εκκλησίας, όλοι μηδενός εξαιρεμένου, γι' αυτό ονομάζουν την προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε» καρδιακή προσευχή, καρδιακή, είναι της καρδιάς. Βέβαια εμείς δεν έχουμε την γεύση αυτή των Αγίων Πατέρων που είχε αυτό σημείο όντως να καίγονται και να φλέγονται, να πυρπολούνται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όταν προσήφοντο επικαλούμε το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κοιτάξτε ο Κύριος μας τι λέει. Ότι είναι προσόν η καρδιά, πλεονέκτημα το λέμε αλλιώς, πλεονέκτημα η καρδιά που αγαπάει τον Κύριο. Γιατί δεν είναι δυνατόν ποτέ, ουδέποτε, μη αγαπώσα καρδία τον Κύριο, να είναι και καθαρμένη, να είναι καθαρή. Σε αυτήν μιλούσε ο Δαβίδ Μιχάλη όταν έλεγε «Καρδία καθαρά, καρδία καθαρά, κτίσον ελεμή ο Θεός». Ζητάει η καρδιά και μόνο η καρδιά να καθαριστεί. Και εφόσον καθαριστεί η καρδιά, τότε αυτή η καρδιά η λαμπικαρισμένη με το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και τα μυστήρια βεβαίως, δεν θα πούμε ότι καθαρμός γίνεται άνευ των μυστηρίων της Εκκλησίας, ανάγκη σαν τον αέρα, ανάγκη σαν την πείνα, πεινάς, θα φας. Αν πεινάς και δεν φας για χρονικό διάστημα, είσαι ήδη τελειωμένος από τη ζωή. Αν πεινάς και δεν φας πνευματικά, είσαι τελειωμένος. Οι πατέρες λένε, ο Μέγας Βασίλειος, ότι από την αναπνοή του Χριστού το όνομα είναι αναγκαιότερο. Αν το σώμα δεν κάνει χωρίς αέρα για να ζήσει, πολύ περισσότερο δεν κάνει ψυχή χωρίς το οξυγόνο του Χριστού που παίρνει ομιλώντας δια του Κύριου ημών Ιησού Χριστέ. Είναι αναγκαιότατο. Καθαίρεται η καρδία, καθαίρεται, λαμπρύνεται, ομορφύνεται. Και παρατηρεί ο άνθρωπος, ότι τότε του δίνει ο Θεός να οσφραίνεται την πνευματική πρόοδο, την οσφραίνεται χωρίς εγωισμό. Τότε κυκλοφορούσα με αυτή την άδεια κυκλοφορίας. Έκανα το ένα, έκανα το άλλο, έκανα το άλλο. Τώρα κυκλοφορώ με την άδεια κυκλοφορίας του Χριστού. Και βλέπω ότι με τη δική του χάρη και δύναμη τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο Κύριος μας λοιπόν, καλώ τον Ευάγγελο, που έπλασε την καρδιά, έχει, να πω τη λέξη, απέτηση, η καρδιά του ανθρώπου να είναι δική του. Πιο απλά, η πρώτη αγάπη μέσα στον κόσμο που πρέπει να έχει ο άνθρωπος, πρέπει να είναι ο Κύριος. Η πρώτη αγάπη. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός, λέει. Και στη συνέχεια, παρακάτω στη γραφή, ομιλεί και λέγει, είμαι Θεός ζηλωτής, ζηλωτής σημαίνει κατά το ανθρώπινο, επαναλαμβάνω, από όλα τα όντα να με ξεχωρίσετε
γιατί το θέλω, το επιθυμώ να με αγαπάτε. Και αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν, από όλα όσα έχουν δημιουργηθεί, να μην τα παραβλέψουμε και τα ξεχωρίσουμε και πούμε ότι ο Δημιουργός έχει την πρώτη θέση. Είναι πάνω από όλα. Ο Δημιουργός πρέπει να αγαπηθεί. Και πράγματι η καρδιά, η καθαρή, επειδή βλέπει το Θεό, το βλέπει Μιχάλη το Θεό, η καρδιά καθαρή. Ού, αν το βλέπει λέει. Πώς το λέει αυτό η γραφή Μιχάλη. Εγώ θα το πω αλλιώς. Όπως το μακαρισμό θα πεις. Ε? Το μακαρισμό θα πεις. Δεν το θυμάμαι τώρα. Μακάρι καθαρή την καρδιά. Α, ναι, ναι. Ότι αυτή των Θεών. Εγώ όπως θα το πω αλλιώς που πάλι θα σε βοηθήσω. Εγώ όταν μπαίνουμε στην εκκλησία έχουμε τόσα όργανα. Ένα όργανο μας ζητάει. Δώσ' μου παιδί μου την καρδία σου να την γεμίσω. Σωστό. Μόνο για την καρδιά μας ζητάει. Γιατί δεν λέει και το μυαλό. Μόνο λέει την καρδιά. Να δώσουμε, μια και διακόπτεται, επειδή αυτό μας ενδιαφέρει είναι το όργανο της καρδιάς και αυτό το θέλει ο Κύριος. Αυτό λέω, από εκεί. Και αυτό το θέλει ο Κύριος. Το μυαλό ξεκινάει η καρδιά. Και, μα η καρδιά δίνει τη ζωή σε όλα. Η καρδιά είναι το κέντρο, το κέντρο γύρω από το οποίο υπάρχει η ζωή του άνθρωπου γενικά. Ναι. Το κέντρο. Ναι. Έτσι σταμάσει η καρδιά, σταμάσει το μυαλό. Μπορεί να σταματήσει το μυαλό να λειτουργεί, αλλά η καρδιά λειτουργεί όμως. Είναι το πρώτο από τα όργανα, θα λέγαμε, χωρίς να παραβλέπουμε και τα υπόλοιπα όργανα. Είπαμε το πρώτο. Μάλιστα. Αλλά ο Κύριος μας, πριν απ' όλα, λέμε μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μάλιστα. Ευτυχισμένοι είναι αυτοί που έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί και μόνο αυτοί θα δουν το Θεό. Επομένως έχουμε χρέος να προσέχουμε την καρδιά μας και για να δούμε ότι έχει η καρδιά έχει τη δική της λογική, Μιχάλη. Δεν έχει τη λογική της λογικής. Όχι. Να πω ένα απλό παράδειγμα και να πάω και στη γραφή μετά. Κινδυνεύει ένα παιδί μιας μάνας ή ενός πατέρα να πνιγεί, παραδείγματος χάρη, και δίπλα είναι η μάνα που το βλέπει, δεν λειτουργεί πια εκεί τίποτα άλλο, η λογική μπορεί να πάρει την λειτουργικότητα, αλλά εκεί η αγάπη που υπάρχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, η αγάπη, αυτή λειτουργεί καυτερή και πεθαίνει μαζί με το παιδί αν χρειαστεί. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι η καρδιά είναι και αυτή το πρώτο όργανο στο ανθρώπινο σώμα. Για θυμηθείτε, και το εκείνο θέλω να πω και προηγουμένως, ο Κύριος βρέθηκε απέναντι στους Φαρισαίους πριν γιατρέψει τον παράλυτο. Πριν γιατρέψει τον παράλυτο. Και γυρίζει και τους λέει, γιατί ενθυμίσεις πονηρές διαλογίζεστε μες στην καρδιά σας. Λέει, έχετε μες στην καρδιά διαλογισμούς πονηρούς. Δεν είπε στο μυαλό. Καρδιά, είπε ο Κύριος. Εκεί φωλιάζει το καλό και το κακό. Μα μιλάει για διαλογισμούς. Ναι, ο Κύριος κατάλαβε. Η καρδιά έχει τη δική της λογική. Αυτό είναι το θέμα όλο. Και σίγουρα αυτό τονίζεται από πολλούς. Έχει τη δική της λογική που δεν την έχει η λογική. Καθόλου δεν την έχει η λογική, την καρδιά, την λογική που έχει η καρδιά.
λειτουργεί, επαναλαμβάνω, δηλαδή, με τη λογική της. Από μόνη της παίρνει αποφάσεις και κάνουμε κινήσεις. Δηλαδή μπορεί να μας παρακινήσει. Η καρδιά που όταν έχει τη δική της λογική, όχι τη λογική της λογικής. Όχι, 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 εδώ, ναι, εδώ. Γιατί εδώ θα κάνω μια παρένθεση για να δούμε καρδιά που λειτουργεί. Όχι με τη λογική της, αλλά με τη λογική του νου, αλλά με τη λογική της, λογική της καρδιάς. Φτιάχνει ο Θεός τον Αδάμ, και το ρώτησες, ναι, πάει ο νους μου εκεί. Φτιάχνει ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα. Από αυτό το δέντρο δεν θα φάτε. Από όλα τα άλλα φάτε. Ζουν ο Αδάμ και η Εύα με τη λογική της καρδιάς στον Παράδεισο, της καρδιάς τη λογική, και βλέπουν τον Θεό και συνομιλούν με τον Θεό. Λογική της καρδιάς, αφού λέει ζούσαν συνόμιλοι με τον Θεό και δεν έβλεπαν καμιά παρατυπία μες στον Παράδεισο. Καμία, ούτε και το δέντρο που είχε απογορεύσει ο Θεός, καταλάβαιναν ότι έχει κάποια διαφορά από τα άλλα δέντρα. Γιατί αυτό τους απαγόρευε η λογική της καρδιάς του Θεού, αυτή η λογική της καρδιάς του Θεού, και όλα τα μετράγανε με το θέλημα του Θεού. Που έλεγε και χτύπαγε η καρδιά τους. Λοιπόν, από τη στιγμή που μπήκε η άλλη γνώμη του Αιωσφόρου, αμέσως γίνεται διαστροφή. Διαστροφή, προσέξτε, είναι κυριολεκτό. Διαστροφή στη λογική της καρδιάς. Ξεχωρίζουν το δέντρο. Ωραίο που είναι στην όραση. Και να δούμε, είναι και ωραίο στη γεύση. Και απλώνουν το χέρι, επιθυμούν αυτό που δεν έπρεπε να επιθυμούν και δεν επιθυμούν εκείνο που επιθυμούσα πριν. Μήπως κατάλαβες τι είπα. Ναι, ναι. Επιθυμούν εκείνο το που, αντίθετο, δεν, το αντίθετο, ναι. Που δεν έπρεπε να επιθυμούν. Το αντίθετο, δηλαδή, το αντίθετο. Το δέντρο που δεν έπρεπε να το δουν με ξεχωριστό μάτι και να το επιθυμήσουν. Το επιθυμούν. Και δεν επιθυμούν εκείνο που ζούσαν και τους έγινε την καρδιά. Και ζούσαν πραγματικά. Ζούσαν πραγματικά. Έρχεται λοιπόν από εκεί και πέρα η διαστροφή. Περνάει και στην καρδιά. Αλλάζει και η λογική της καρδιάς. Και από εκεί και πέρα αρχίζει το μέτρημα των πραγμάτων, ακόμα και του Θεού, με μια τέτοια καρδιά. Έτσι λειτουργεί περισσότερο ο κόσμος, Μιχάλη. Ναι, επειδή όμως είπες προδίδρα κάτι που είναι και θα βοηθήσω λίγο, η καρδιακή προσευχή, άραγε οι πατέρες μας όλοι αυτοί, λέγανε την προσευχή αυτή για να χτυπάει μόνο για το Χριστό και για το Θεό, για τίποτα άλλο. Και από εκεί, όλα τα έργα που κάνανε ήταν θεάρεστα. Γιατί είχαν γεμίσει με την καρδιακή προσευχή προς τον Θεό. Και όπως και με τον Αδάμ. Μην ξεχνάς, σαν παρένθεση αφού το πες. Γιατί δεν, πέφτουν και αυτοί να με σε πειρασμοί. Αν δεν έχουν καρδιακή προσευχή. Το κάνανε μόνο οι πατέρες αυτό. Σε πληροφορώ, το κάνουνε και οι τωρινοί πατέρες και οι τωρινοί χριστιανοί. Αδιάκριτα γνωρίζω εγώ ανθρώπους που έχουν σαν έργο εν τον κόσμο. Εν τον κόσμο μέσα. Από πού λέω να με ξεκίνησε. Άλλο. Ξεκίνησε και τώρα το έχουμε. Η προσευχή της καρδιάς είναι ακριβώς προσευχή που φέρνει το νυμφίο μέσα στην καρδιά. Της καρδιάς ο νυμφίος είναι ο Χριστός. Άλλωστε μην ξεχνάμε. Βλέπει τον παράλυτο ο Πέτρος.
ας το προσέξουμε αυτό, βλέπει παράλυτο, το βραδινό εκείνο που πηγαίνανε στην κυρία προσευχηθούνε. Και τι γυρίζει, εκτός από τα άλλα που του είπε, του λέγει «Εν το ονόματι του Ιησού έγειρε και περιπάτη». «Εν το ονόματι, με το όνομα του Ιησού, σήκω και περπάτα». Αν λοιπόν σηκώθηκε και περπάτησε ο παράλυτος με τη χρήση του ονόματος του Κυρίου μας, λέει «Μεγάλο το όνομά σου εν το ουρανό και εν τη γη», λέει ο Δαβίδ. Αν λοιπόν με τη χρήση του ονόματος σώμα σηκώθηκε από κάτω, παράλυτο εντελώς, τι θα κάνει η ψυχή που ζητάει τη βοήθεια για να αναστηθεί από τον τάφο των παραπτωμάτων της? Δεν θα αναστηθεί η ψυχή. Γι' αυτήν ήρθε ο Κύριος. Γι' αυτήν ήρθε ο Κύριος. Σήκω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μάλιστα. Ο Παύλος, τι με κοιτάτε σαν Θεό, δεν είμαι Θεός εγώ. Στο όνομα εκείνου γίνονται αυτά που βλέπετε. Στο όνομά του, Κύριε, φωνάζει και πάλι Δαβίδ, μεγάλο το όνομά σου και εν ουρανό και επί γη. Μεγάλο το όνομά σου. Το όνομα λοιπόν του Κυρίου είναι το όνομα, λέει ο Παύλος, το υπερπάν όνομα. Το υπερπάν, δηλαδή το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα. Και ενώπιον του Κυρίου που έχει το υπερπάν όνομα, κάμψει πανγόνι και ουρανίων και πηγαίων και καταχωνίων. Θα γονατίσουν οι πάντες. Και τα εις τον ουρανό λειτουργικά πνεύματα και τα επηγής όντα. Και τα επηγής όντα. Λοιπόν, και επειδή μιλήσαμε για μια καρδιά και καθαρμένη, μια καρδιά που καίει και βγάζει φλόγα και μιλάει για τον Χριστό, λέει και ο Χρυσόστομος, αρκεί εις ανήρ ένας άνθρωπος πυρί Θεού πυρπολούμενος που να φλέγεται, πού να φλέγεται, στο σώμα, στην καρδιά, με το πυρ του Θεού να αλλάξει ολόκληρη την πόλη που ζει αυτός ο ένας άνθρωπος, αρκεί να είναι όντως άνθρωπος παραδομένος στα χέρια του Χριστού. Αν δεν είναι όντως παραδομένος, ούτε τον εαυτό του δεν μπορεί να αλλάξει. Ούτε τον εαυτό του. Και βεβαίως κάθε φορά αισθάνομαι την ανάγκη να πω, αυτή η φτώχεια, δεν υποτιμάω την καλή σας παρέα, όχι, αλλά η φτώχεια από περισσότερους σε αυτό το χώρο εδώ μέσα φανερώνει τη δική μου φτώχεια. Γι' αυτό και δεν τραβάω κόσμο. Έτσι πάει το πράγμα. Έτσι πάει το πράγμα. Επομένως δεν είναι η καρδιά κοιωμένη, Μιχάλη, δική μου. Γι' αυτό τον λόγο και υπάρχει και η φτώχεια της παρουσίας πολλών πιστών εδώ μέσα. Και προχωράμε. Εκτός από την καρδιά αυτή, υπάρχει και άλλη καρδιά, σκληρή, πέτρινη. Εδώ είναι η καρδιά ευαίσθητο, ένα από τα πιο ευαίσθητα όργανα και σαν υλικό και σαν πνευματικό, όπως το τοποθετεί ο Κύριος. Εν τούτης και με του Κυρίου το λόγο, υπάρχει καρδιά πέτρινη, βράχος, γρανίτης, που δεν ανοίγει, που δεν σπάει εύκολα. Εκεί πια και ο Κύριος μας ο ίδιος και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος
Και οι προφήτες πριν από τον Κύριο, για αυτή την καρδιά, είπαν φοβερά λόγια. Επαχύνθη γάρ η καρδία του λαού τούτου. Επαχύνθη. Καρδιά που έχει πάχος σωματικά γύρω γύρω. Ζει μεγάλη. Είναι γεμάτη από αρρώστιες είναι. Δεν μπορεί να ζήσει, αλλά εδώ στο πνευματικό χώρο όμως, στο πνευματικό χώρο, καρδιά παχιά, σκληρή, είναι η καρδιά εκείνη που εκούσια, θεληματικά απορρίπτει την παρουσία και το Λόγο του Θεού. Θεληματικά απορρίπτει. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι εκείνος που δίνει ζωή στην πνευματική ζωή του ανθρώπου. Πόσα και πόσα μέσα στη γραφή δεν θα δούμε παραδείγματα που λένε τα παραδείγματα ότι είναι αναγκαία η τροφή που παίρνουμε από την Αγία Γραφή, όπως ο Κύριος την παρέδωσε, αχνή, καθαρή, άδολη. Λέει τα λόγια του Κυρίου, λόγια αγνά. Λέει, το λέει η Γραφή αυτό, το λέει το ψαλτήρι. Τα λόγια του Κυρίου υπερπάνχρησίων είναι πολύ ανώτερα, λέει, από το χρυσό της γης. Το λέει και αυτό. Για να δείξει ότι η καρδιά να αγαπήσει εκείνο το χρυσάφι, όχι το άλλο το υλικό χρυσάφι. Γι' αυτό είπε και ο Απόστολος Πέτρος εκεί, αργύριον και χρυσίον ούχ υπάρχει μη. Χρυσάφι και ασήμι, μου κοιτάζει να σου δώσω παραλύτε. Όχι, ό έχω, τούτο σου δίδομαι, αυτό που έχω, εκείνο σου δίνω. Και ξέρεις τι έχω, εν το ονόματι του Ιησού έγινε και περιπάτη. Αυτό έχω να σου δώσω, με το όνομα του Χριστού σίγουρα και περιπάτη. Η καρδιά αυτή είχε και έδινε τη δυναμική, τη καυστική παρουσία του ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ζούσε ο Λόγος του Κυρίου και ήταν κοφτερός σαν μαχαίρι, πέταγε το σάπιο και άφηνε το υγιές. Στην πρώτη εκκλησία. Α, δικαιολογία τώρα. Δεν μας τώρα σε κατακόβει. Λοιπόν, στην πρώτη εκκλησία μέσα οι πιστοί, το λόγο που εμείς ακούμε εδώ ή στην εκκλησία ή οπουδήποτε άλλου, τον άκουγαν με εντελώς ανοιχτά, ορθά ανοιχτά τα αισθητήρια της καρδιάς, για να περνάει μέσα, να τη φωτίζει και να περπατάει η ψυχή στον δρόμο του Θεού. Μια πολύ ωραία εικόνα έχει ο Δαβίδ γύρω από το Λόγο του Θεού. Έχει εκεί κάποια ποτάμια και στα ποτάμια φυτεμένα γύρω γύρω, έχουν βγει μόνο σίγουρα, δέντρα, χλόι, πρασινάδες, δεν ξέρω τι άλλο, και λέει αυτός που μελετάει τις γραφές είναι σαν το δέντρο που είναι φυτεμένο στις όχθες των ποταμών, στις όχθες των ποταμών, και έχει πάντα πράσινη την καρδιά του, πάντα θαλερή την καρδιά του, πάντα η καρδιά του είναι καρδιά που ζει από τα ρεύματα των ποταμών της Αγίας Γραφής. Χωρίς γραφή δεν είναι δυνατόν να ζει ο άνθρωπος, δεν είναι δυνατόν να ζει η καρδιά αυτή που λέγεται πνευματική, πνευματική καρδιά. Σίγουρα η καρδιά
Το θέλω αυτό. Σίγουρα η καρδιά, για να τονίζεται από τον Κύριό μας, για να τονίζεται από τον Κύριό μας, ως έχουσα την πρώτη θέση, την πρώτη θέση, κάτι είπε ο αδερφός, που τώρα ήρθε η ώρα να το πούμε βαλμένο στη θέση του. Αυτή η καρδιά που θέλει να είναι καθαρή, τι θέλει να είναι δικιά του. Η άλλη θέλει, γιατί είπες προηγουμένως, Ιέ μου δώσμη συν καρδίαν, μας λέει τώρα να του τη δώσουμε, για να είναι μόνιμα και αιώνια δική του, δική του. Εμείς έχουμε χρέος οπωσδήποτε να λειτουργήσουμε με βάση τις εντολές του Κυρίου. Γιατί αν δεν λειτουργήσουμε με βάση εντολές, καταντάμε στο εντελώς αντίθετο. Στο εντελώς αντίθετο. Θα πω, να το καταλάβετε τι θέλω να πω με εκείνο το πράγμα. Ερχόμαστε στην εποχή του Ιωάννου του Προδρόμου, που ισχύει για όλες γενικά τις εποχές, αυτό που θα πω. Αυτοί που ήσαν γνώστες, σε εισαγωγικά γνώστες του νόμου, ήσαν οι νομομαθείς, γραμματείς και φαρισαίοι. Αυτοί ήξεραν τον νόμο με τη μνήμη που έχει το ανθρώπινο σώμα απ' έξω. Απ' έξω. Όμως ο Κύριος, όταν έστρεψε προς αυτούς το κατηγορητήριο, γιατί άλλα έλεγαν, έλεγαν αυτό που έλεγε ο νόμος, αλλά άλλα έκαναν, αλλά έλεγαν και άλλα έκαναν, τους κατηγόρησε ο Κύριος μας ότι εσείς που διδάσκετε τον νόμο, τίποτα από τον νόμο δεν κάνετε. Και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος είπε, παιδιά του Αβραάμ, όπως εσείς υπερηφανεύεστε και λέτε ότι είσαστε, δεν είστε εσείς. Παιδιά του Αβραάμ είναι εκείνοι που τηρούν τον νόμο. Και επειδή ο Ιωάννης φαίνεται δεν έπρεπε να υπάρχουν παιδιά του Αβραάμ όπως γινόταν αυτοί, τους είπε, μπορεί ο Θεός από και από τις πέτρες να κάνει παιδιά του Αβραάμ. Το είπε Μιγάλη. Βεβαίως. Και από τις πέτρες μπορεί να κάνει παιδιά του Αβραάμ. Γιατί αυτοί δεν ήσαν παιδιά του Αβραάμ? Γιατί είχαν, λέγει, πέτρινη καρδιά. Ακούμε όχι μόνο τον Κύριο και τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Τους είπε, σκληροτράχυλη και απερίτμητη την καρδία. Σκληροτράχυλη και απερίτμητη την καρδία. Μπορεί να παίρνετε την περιτομή που λέει ο νόμος ο Μωσαϊκός, αλλά η καρδιά σας δεν έχει καθόλου χαραχθεί από το αληθινό νόημα, εκείνο που τουλάχιστον που λέει ο νόμος. Είσαστε απερίτμητοι. Θα αναγκαστεί και ο Απόστολος Παύλος αργότερα, που θα γράψει την προς Κορινθούς επιστολή, να πει, ου γράμματι, ο άνθρωπος, λέει, δεν αλλάζει πνευματικά αν γνωρίζει τι λέει ο νόμος, ου γράμματι, προσέξτε το, αυτό το ου γράμματι σημαίνει, αν γνωρίζεις μόνο τι λέει ο νόμος, συνεπώς, αν γνωρίζουμε εμείς μόνο
Τι λένε οι γραφές? Δεν είμαστε χριστιανοί. Συμπληρώνει όμως, αλλά πνεύματι. Να είναι η καρδιά χαραγμένη από το Πνεύμα το Άγιο και να λειτουργεί με βάση αυτή την κατεύθυνση που δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Ούγα, λέει ούγαρ γράμματι, αλλά πνεύματι. Απόστολος Παύλος. Αυτή η καρδιά είναι καρδιά πραγματική. Μιλάμε για καρδιά. Και μιλάμε για καρδιά που πυρπολείται, που φλέγεται από την αγάπη του Θεού. Νομίζω πως όλοι ακούμε και κάθε Κυριακή ένα τροπάριο της Θείας Ευχαριστίας που λέει «Πληγώθηκα, Χριστέ, από τον έρωτά σου». Έτσι λέει ένα τροπάριο που διαβάζεται πριν κοινωνήσουμε και όταν κοινωνήσουμε και μας θυμίζει ότι αυτός ο έρωτας του Χριστού πρέπει να είναι ο μόνος που πρέπει να μας απασχολεί εδώ επάνω στη γη. Χωρίς τον θείο έρωτα η καρδιά δεν ζει. Η όχι η καρδιά του σώματος, η καρδιά η άλλη, του Χριστού η καρδιά. Είναι, να πούμε τι είπε ο Κύριος μας, το ξέρετε όλοι σας εκείνο το πράγμα. Τι να κάνω για να πάω στον Παράδεισο, λέει ο νέος ο πλούσιος και απαντάει ο Κύριος. Αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου, βάζει το πρώτο. Εξ όλης ψυχής σου, εξ όλης καρδίας σου, εξ όλης ισχύος σου. Τον καλεί να αγαπήσει τον Θεό όπως είναι ψυχοσωματικά. Και σίγουρα δεύτερο έρχεται το πλησίωσο σε αυτόν. Και δεύτερο που είναι όμως ο πλησίον σου στην αγάπη, για να τον βάζει μαζί με τον Θεό, παίρνει από την αξία εκείνη του Θεού η αγάπη προς τον άνθρωπο. Γιατί ο Κύριος είπε, αν αγαπείς τον άνθρωπο, αγάπα σε μένα, τον ίδιο. Αυτό σημαίνει ποια αξία δίνει στον άνθρωπο ο Θεός. Πόσο ανέβασμα του κάνει. Πόσο ανέβασμα του κάνει. Θα ήθελα, επειδή η καρδιά μας είναι κάτι που ενδιαφέρει πρώτα τον Κύριο και επειδή χάρη στην καρδιά και η ψυχή ζει, θα ήθελα να δώσουμε το βάρος που πρέπει και τη σημασία που ανήκει και αξίζει να έχει η καρδιά αυτή που ζητάει ο Κύριος από μας. Η καρδιά αυτή που ζητάει ο Κύριος από μας. Σίγουρα, να είδατε, το ρεύμα κόπηκε. Σκοτάδι έχουμε. Το σκοτάδι αυτό που τώρα εμείς εδώ έχουμε δεν οφείλεται στο σκοτάδι το ίδιο που έχουμε εδώ πέρα, αλλά κάπου αλλού κάποιο κουμπί πατήσανε και κόπηκε το ρεύμα. Σταμάτησαν οι γεννήτριες δηλαδή να εκπέμπουν ρεύμα και εμείς έχουμε σκοτάδι. Και ο ουρανός ο ίδιος έχει μία άσβηστη γεννήτρια. Μία γεννήτρια που ποτέ στους αιώνας των αιώνων δεν σβήνει. Νίξ ουκέστε εκεί, λέει η Γραφή.
Νύχτα δεν υπάρχει εκεί. Το φως είναι μόνιμο και μάλιστα αδυνατεί εδώ ο άνθρωπος, αν συνέβαινε να ατενίσει το φως εκείνο του ουρανού, θα είχε αδυναμία να ατενίσει το φως. Γιατί δεν πιάνεται με τα αισθητήρια, τα σωματικά, το φως εκείνο. Δεν πιάνεται. Να, παράδειγμα, πορεύεται ο Παύλος να συλλάβει τους χριστιανούς στη Δαμασκό. Και λέει, φως άστραψε στον ουρανό, τυφλώθηκε ο Παύλος. Δεν το άντεξε ο Παύλος το φως εκείνο. Ακριβώς το ίδιο φως είδε αργότερα στη φυλακή μέσα, το έβλεπε στη φυλακή μέσα, τον Κύριο δηλαδή, γιατί περί εκείνου του φώτας μιλάμε, τον Κύριο που είναι το φως του κόσμου, το έβλεπε και του έλεγε, Παύλε είμαι μαζί σου, τότε το έβλεπε όσο μπορούσε να το δει. Το ίδιο φως είδε όταν τον πήρε, όπως γράφει ο ίδιος από τη γη, και τον ανέβασε στον ουρανό και λέει, ή με πήρε με το σώμα ή με πήρε με το πνεύμα, δεν ξέρω, ένα ξέρω ότι ανέβηκα στον ουρανό. Και είδα και άκουσα αυτά που δεν μπόρεσα να περιγράψω. Και τα είδες εσύ άνθρωπος, δεν ήσουν, Παύλε. Και τα άκουσες εσύ άνθρωπος, δεν ήσουν. Γιατί εμείς όχι. Γιατί εμείς όχι. Ίσως του μοιάζουμε στην πρώτη φάση. Στην πρώτη φάση που δεν είχε γνωρίσει τον Κύριο και άστραψε το φως του Κυρίου και τυφλώθηκε. Ίσως να μοιάζουμε τον μαθητό του Κυρίου στην περίπτωση του Θαβόρ που είδαν το φως του Κυρίου μας αλλά είδαν λίγο και μετά έπεσαν κάτω, δεν το άντεξαν. Αλλά ίσως ακόμη, να του μοιάζουμε, να μοιάζουμε στους χριστιανούς, τους βαπτισμένους, που έχουμε το Πνεύμα του Άγιον, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, βέβαια και μαζί είναι και τα δύο πρόσωπα, δεν χωρίζονται, και κατοικούν μέσα μας, και περπατάμε στην καρδιά μας, και μιλάνε στην καρδιά μας, αλλά από φιλανθρωπία Θεού δεν αντιλαμβανόμαστε ζωντανά αυτή την παρουσία, για να μην πάθουμε εκείνο που έπαθε ο Παύλος, που έπεσε κάτω σαν να είναι νεκρός. Όντως υπάρχει η παρουσία του Κυρίου στην καρδιά του καθενός μας. Όντως υπάρχει στην καρδιά του καθενός μας η παρουσία του Κυρίου. Και να σας και να το εξηγήσουμε και το πράγμα, γιατί υπάρχει στην καρδιά του Κυρίου ο καθένας μας, του καθενός μας, στην καρδιά του Κυρίου. Στην καρδιά του Κυρίου. Διότι ο Κύριος είπε, εγώ, στους μαθητάς του, και είναι γραμμένο στις γραφές. Και οι γραφές μιλάνε σαν ένα στόμα Κυρίου σε εμάς. Μιλάνε σαν να είναι στόμα Κυρίου σε εμάς. Και λένε οι γραφές, σαν να είναι στόμα Κυρίου σε εμάς. Με θυμόν ημί, μαζί σας είμαι, δεν είπε θα είμαι, ας το προσέξουμε. Ο Κύριος είπε με θυμόν, δεν έκανε διάκριση στον χρόνο, θα έφευγε ο Κύριος όπως και έφυγε μετά την ανάληψή του. Και έμεινε μαθητέ επί της γης. Παρότι έφυγε, εντός είπε εγώ είμαι πάσας τας ημέρας της ζωής ημών. Όλες τις ημέρες της ζωής σας. Επομένως ο Κύριος μας είναι μέσα μας και ζει μέσα μας και περπατάει μέσα μας. Δεν το λέγει ότι κάντε, λέει ο Κύριος,
το θέλημά μου και εγώ και ο πατέρας μου και το Πνεύμα του Άγιον μονήν ποιήσομεν. Θα κάνουμε τόπον διαμονής την καρδιά σας. Τόπον διαμονής. Δηλαδή μέσα στην καρδιά του καθενός θα έχουμε ένα τόπο και εμείς εκεί θα μένουμε και θα είμαστε και θα συμπορευόμαστε με τον άνθρωπο εκείνο που έχει αυτή την καρδιά. Καρδιά Χριστού χρειάζεται να κάνουμε όλοι οι άνθρωποι. Καρδιά Χριστού. Βέβαια το ξανατονίζω. Η Εκκλησία μας έχει σαν αποστολή με τα μυστήριά της να κάνει μεταποίηση. Μεταποίηση. Από το χειρότερο στο καλύτερο. Δεν λέμε έκανα μεταποίηση στο ύφασμα, τι λέμε κάπου. Και το άλλαξε το έκανε έτσι. Τη Μεγάλη Δευτέρα και τη Μεγάλη Πέμπτη που διαβάστηκε ο Μεγάλος Κανόνας, αυτή ακριβώς η λέξη χρησιμοποιείται από την Εκκλησία μας για να μας δώσει να καταλάβουμε τι κάνει η Εκκλησία. Και το εξηγώ. Εκεί αναφέρει το παράδειγμα του ασώτου, του τελώνου, του ληστού και της πόρνης. Τρία κλασικά παραδείγματα που σίγουρα είναι ξεθοριασμένοι στην ψυχή μας. Αν καταλαβαίναμε το πόσο μεγάλο κακό είναι η πορνεία, η μοιχεία, η αρπαγή χρημάτων κλπ. Θα έπρεπε να τρέμαμε. Γιατί λέει ο Χρυσόστομος, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα άλλο παρά μόνο την αμαρτία. Λοιπόν η Εκκλησία λέει με τα τροπάρια της ότι πόρνε και τελώνε και άσωτη και μοιχή αγκάλιασαν τον Κύριο και μεταποιήθηκαν. Από ζώα που ζούσαν σαν τα γουρούνια έγιναν με φτερά αγγελικά και ανέβηκαν στον ουρανό επάνω. Όλοι αυτοί σίγουρα είναι και καταλμένοι, αφού ο Κύριος ο ίδιος το έδωσε αυτή το δώρο το μεγάλο, αμήν σήμερον λέγωση έσυ με το μου το παραδείσο, το είπε. Βεβαίως. Στο ληστή το είπε. Και μάλιστα στη τελευταία αρέστη. Στο τελώνι, ποιο τελώνι, το Ματθαίο, τον Ευαγγελιστή, τον Ευαγγελιστή. Έγραψε το Ευαγγέλιο, αλλά και έκανε κήρυγμα, ευαγγελίστηκε στον κόσμο. Λοιπόν, τον βρήκε και άρπαζε τον ιδρώτα του καθενός. Ήταν συμφορά οι τελώνες στην εποχή εκείνη. Συμφορά οι τελώνες, κυριολεκτικά συμφορά. Δημιουργούσαν πρόβλημα κοινωνικό, πείνας αφάνταστο. Και όμως, σηκώνεται όταν είδε τον Κύριο από το τελωνίο, τα παρατάει όλα και ακολουθεί τον Κύριο. Ληστές και πόρνες και τελώνες μεταποιήθηκαν. Έγιναν άγιοι, σύμφωνα που λέει, με αυτό που λέει ο Κύριος, γίνεστε άγιοι ότι εγώ Άγιος είμαι. Γίνεστε άγιοι γιατί και εγώ Άγιος είμαι. Μεγάλη στροφή αυτή όλοι που είπε. Μιχάλη, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Μεγάλη στροφή. Το αντιλαμβάνεσαι γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε το πράγμα. Για μας. Φαντάσου ένα ανθρώπινο σώμα, η κοινωνία είναι αυτή, ένα ανθρώπινο σώμα που έχει πληγές αγιάτρευτες. Αγιάτρευτες εντελώς. Και η πληγή λέγεται πορνεία. Σήμερα δυστυχώς δεν είναι ο οίκος ανοχής που είναι στιγματισμένος. Η κοινωνία λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και στον δρόμο τώρα. Και επί του δρόμου λειτουργεί η κοινωνία σαν να είναι οίκος ανοχής. Δεν υπάρχει τροπή. Ούτε σέβαση τίποτα. Δεν υπάρχει τροπή. Τελείωσε και οι άνθρωποι λειτουργούν σαν τα ζώα. Σύμφωνα με εκείνο που λέει ο Δαβίδ, ότι ύπη θηλυμανείς εγεννήθησαν. Ύπη θηλυμανείς. Να το εξηγήσω. Άλογα
που έχουν μανιάσει για να έρθουν σε επαφή με το τέρι τους. Εδώ δεν πρόκειται για τέρι, αλλά τα ζώα πάνε με τα τέρια τους. Ήπη θηλυμανής. Υπάρχει τόση θηλυπρέπεια που κοντεύει να γίνει η κοινωνία είκος ανοχής. Έχει γίνει. Εκτός κοντεύει να γίνει. Μου θυμίζεις, αδερφέ, αυτό που διάβαζα σήμερα. Λες, έχει γίνει η κοινωνία. Αυτά που βλέπουμε θα κάνουν και σήμερα. Λέγει το εξής. Εκεί που μιλάει για τα Σόδομα και τα Γόμορα, γιατί ανέφερε τη λέξη Σόδομα και Γόμορα, ο Θεός μοιάζει, λέει, με το δικαστή εκείνο που έχει το κατήγορο μπροστά του και του δείχνει με μεγάλη ζωντάνια, ποιος είναι εκείνος και ποια ήταν τα αμαρτήματά του. Παραδείγματος χάρη, τρεις άγγελοι πάνε, εσύ που έχεις πάει βασίλη, τα έχεις πιάσει με το χέρι σου, δεν υπάρχουν βέβαια τα Σόδομα και τα Γόμορα, αλλά τα έχεις δει κιόλας, τρεις άγγελοι πάνε στο Λότ. Κοιτάξτε τον και κράτησε τον καλά. Για να του πούνε ότι τα Σόδομα και τα Γόμορα δεν θα υπάρχουν στον πλανήτη. Δεν θα υπάρχουν. Τους βλέπουν οι Σοδομίτες, τους αγγέλους, και είδαν, λέει, ότι είναι ωραία η πόλη στην όψη. Και περικύκλωσαν, λέει, το σπίτι του Λότ. Γύρω-γύρω. Για να ικανοποιήσουν με τους άνδρες που είδανε το σαρκείο τους. Βγαίνει ο Λότ έξω και τους λέει, ακούστε προς Θεού, σας δίνω τις χώρες μου. Με εκείνα ικανοποιήστε τη σάρκα σας. Όχι. Η διαστροφή είχε ξεπεράσει το μυελό των οστέων των ανθρώπων εκείνων. Ήτανε διεσταμένοι 1000%. Και όταν γύμιξαν για να τους πιάσουνε, πετάξανε φωτιά και τυφλωθήκαν όλοι. Όχι, δεν πετάξανε φωτιά, γραφή. Κάτι λέει πάντως. Ο Θεός, λέει, πάταξε αγνωσία. Έριξε στα μάτια τους και δεν γνώριζαν στη γραφή. Θέλω εδώ να σταθούμε, γιατί κάτι θέλω, το λέω εκείνο για να καταλάβουν το εξής. Πώς ζουν εντελώς άρκινες καρδιές. Κάνει ο Θεός προσπάθεια και αυτές τις άρκινες να τις φέρει κοντά του. Και αυτό πήγαν οι άγγελοι. Ναι. Και αυτοί, και γι' αυτό ακόμα έκαναν ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Τους έστειλε ο Θεός, σαν Θεός που είναι, για να κηρύξει με αυτόν τον τρόπο και να πει, εγώ δείχνω με τους αγγέλους μου ποιο είναι το αμαρτήμα τους. Δείχνω ποιο είναι. Αυτοί ας καταλάβουν να κάνουν κάτι άλλο. Και αυτοί, από την άλλη μεριά, τι κάνανε. Κάνανε κάτι πολύ πολύ χειρότερο, λέει ο Χρυσόστομος. Όρμησαν στο σπίτι του Λότ. Βέβαια δεν κάνανε αυτό που θέλουν να κάνουνε, αλλά είπαν, ναι, αυτοί είμαστε. Με το παράδειγμά τους. Ναι, αυτοί είμαστε. Αυτή την καρδιά, την εντελώς σάρκινη καρδιά έχουμε, και επομένως δίκαια δεν έριξε ο Θεός φωτιά και τιάφη, που λέει η Γραφή, έτσι το καταλαβαίνανε τότε. Αλλά από τα βιβλία που έχω διαβάσει, σίγουρα κάποιο φυσικό γεγονός προκάλεσε αυτή την με φωτιά καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων, και καταποντίστηκαν και δεν υπάρχουν σήμερα. Υπήρχαν κάποτε. Με επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο. Ορίστε, να κάνεις ένα σχόλιο. Η λίμνη η οποία υπάρχει σήμερα, η νεκρά θάλασσα. Ναι, πιο δυνατά. Δεν ήταν η νεκρά θάλασσα. Όχι. Δηλαδή ήταν κανονική. Και με το θιάδι που έριξε έγινε πικρή και σε αυτό το σημείο που υπάρχει και σήμερα ακόμα. Μάλιστα. Και δεν ζει τίποτα. Και στα Σόδομα και τα Γόμορα είχαν νόμο ότι όποιος νέος
Όποιος περαστικός περάσει και μπει στην πόλη του, θα τον κακοποιήσουν. Και βλέποντας που πήγε να του σώσει την οικογένεια του Λότ, η Άγγελη... Μήπως θέλεις να μας θυμίσεις κάτι άλλο. Κάτι άλλο μας θυμίζει σημερινό. Υπάρχει κάτι ίδιο πράγμα. Το ίδιο. Η Βουλή των Ελλήνων, ναι, θέλει να ψηφίσει νόμους, ίδιους με αυτά. Ακριβώς. Ώστε να προστατεύονται και αυτοί οι διαστραμμένοι τύποι. Δηλαδή δεν ήταν παράξενο στους υπολείπους, ήταν γενική κατάστροφη. Άρα λοιπόν, λες ίδιο με αυτό που λέει ο Ρος Χρυσόστομος, ότι μόνοι τους είπαν αυτοί είμαστε. Ακριβώς. Και επομένως δίκαια έπεσε από τον εαυτό του σίγουρα η τιμωρία. Δίκαια έπεσε η τιμωρία. Μα κάθε άνθρωπος από μόνος του τιμωρείται. Λοιπόν, για να τελειώνω, γιατί τελείωσε και η ώρα, εμείς πορευόμαστε στάδιο μεγάλης τεσσαρακόσφης. Η καρδιά, η Εκκλησία, απ' την άλλη μεριά, φωνάζει, ανοίχτηκε το στάδιο. Σίγουρα είναι ανοιγμένο εφόρου ζωής, δεν πρόκειται για μια περίοδο μόνο να ζει αυτό το στάδιο. Είναι στάδιο που έχουμε χρέος να αγωνιστούμε σε αυτό το στάδιο μέχρι ότου κλείσουμε τα μάτια μας. Ανάλογα ο καθένας, με τη δική του δυνατότητα. Όχι με παραπάνω δυνάμεις από εκείνες που έχει. Δεν μπορεί να γίνει Παύλος, δεν μπορεί να γίνει Πέτρος. Του έχει δώσει, λέει, στον Πέτρο δώσε 100, έκανε 100. Σε εμάς, σ' άλλο 50, σ' άλλο 10, σ' άλλο 1. 30. Σ' άλλο 1. Περάσει κατά τάση τον εαυτό του. Και προσπαθεί, όχι μόνος του, αλλά σίγουρα με την Εκκλησία, τις γραφές και τις εκλεκτές συναναστροφές, να ποιήσει, να μεταποιήσει την καρδιά του. Να την μεταποιήσει. Να κάνει αυτή τη μεταποίηση που έκανε ο Κύριος σε τελώνες, σε πόνες και μικούς, και σε αυτή τη γυναίκα που ήταν 47 χρόνια στην πορνεία και σηκώθηκε μια στιγμή. Μαρία. Ναι, και σηκώθηκε μια στιγμή μεταποιημένη και πάει στην έρημο άλλα 47 χρόνια και εκεί πια ζούσε τον πνευματικό νόμο. Και η πόρνη του Πανδοχείου που έσωσε τους, πήγανε τους μάρτυρες για να τους κατασκόπους και τους έστειλε. Α, τους κατασκόπους. Οπότε και αυτή άγιασε, γιατί δεν είναι σημασία, αλλά ήταν το δίκαιο το αυτό. Και πάλι ας σκεφτούμε και να θυμηθούμε, αδερφιά, ότι πέρσι αυτή η εποχή, αυτές τις ημέρες, είχαν βγάλει το Ευαγγέλιο του Ιούδα. Τώρα βγάλουν... Πάντοτε. Υπάρχει το... Πάντοτε, αλλά τώρα το δημοσίευαν. Και τώρα έχουν αρχίσει για τον ελεύθερο γάμο. Λοιπόν, σε κάθε τέτοια εποχή τελειώνουμε. Θα μας παρουσιάζει από κάτι. Όχι, δεν είναι το παρουσιάζει τώρα. Το παρουσιάζει τώρα σε αυτούς που δεν καταλαβαίνουν. Ναι, εντάξει. Σε αυτούς που δεν καταλαβαίνουν. Λέει όμως, Βασίλη, πρέπει να έχουμε υπόσχεση ένα πράγμα. Αυτοί που σε όλες τις εποχές είναι χαμένα πρόβατα από τη δική τους θέληση, βρίσκουν ευκαιρία να καθούν ακόμα περισσότερο. Και για αυτούς μόνο πρόκειται. Για κάποια μερίδα άλλη που αγωνίζεται και λυπάται για αυτά τα πράγματα, έτσι, δεν έχουν καμία ισχύ αυτά. Οπωσδήποτε δεν ισχύει. Το πρόβλημα είναι όμως ότι, γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε, ότι κάθε τέτοια εποχή αυτοί σκανδαλίζουν και θέλουν να περάσει το δικό τους το μήνυμα. Κάθε αμαρτία, αυτή δηλαδή, όταν περάσουν το Πάσχα, μετά από 10-20 μέρες, θα έχει σβήσει, όπως έσβησε το... Πότε μαρτύρησε ο Χριστός, την περίοδο των παθών. Ναι. Μετά από τα πάθη έγινε θρενάσταση. Έτσι. Άστα τα πράγματα. Αν έχει κάποιος να πει κάτι...
Εγώ εύχομαι να μας κάνει ο Κύριος να φτάσουμε στην στιγμή εκείνη που θα δούμε τον Κύριό μας σύμφωνα με εκείνο που λέει μακάρι καθαρή την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Όψονται, βλέπουν. Θα δουν. Τώρα παίρνουμε μήνυμα μέσα που το ζει ο άνθρωπος εσωτερικά και δεν το βλέπει ο άλλος, βέβαια το βλέπει αυτό που το ζει μόνο, το καταλαβαίνει μέσα του ότι ο Κύριος ζει, ότι ο Κύριος ζει. Αύριο μετά την εξοδό μας από τον κόσμο τότε θα δούμε όπως είναι τα πράγματα, οψώμεθα αυτόν καθώς εστί, θα το δούμε όπως ακριβώς είναι. Όταν πρωτομπήκα στο χώρο το πνευματικό και ξεκίνησα κι εγώ, όπως όλοι μας έχουμε μία αρχή, στα χέρια μου έπεσε ένα βιβλίο που λέει «Μεταξύ ουρανού και γης». Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί κατάλαβα πιο, ότι όπως είπατε κι εσείς, οι σπουδές, η μάθηση, το πνεύμα με την καρδιά διαφέρει. Αυτός που ήταν πάνω είχε φωτιστεί στην καρδιά και αυτά που έλεγε δεν μπορούσαν αυτοί εδώ που πήγαν εκεί για να τον επέξουν, λέει, και στο τέλος να με είδανε ότι οι σπουδές που είχαν κάνει δεν φτάνανε για να τον αντιμετωπίσουν και δεχτήκανε την ήττα τους και φύγανε. Μιλάει για τον Άγιο Αντώνιο. Κάνω τα σύμφωνα μας τα παραπάνω. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο Ιδής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το όνομά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσ' ημίς σήμερα, και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέχεις ημάς πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρού. Διευκόλου τον Αγίο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού του Χριστέου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Κύριε Ρακαλή, τώρα αλλάζει η ώρα, πότε αλλάζει? Καλά, άσε, ξανάρθουμε. Εγώ μπορώ. Θα πάμε σε 7 την ερχόμενη. 7 θα πάμε. Τώρα, όταν αλλάξει η ώρα. Όταν αλλάξει η ώρα, πάμε 7 η ώρα. Η ώρα μάλλον δεν έχουν τέλος του μηνός, δεν αλλάζει η ώρα. Ναι, θα πάμε όπως είμαστε μέχρι τότε. Ακόμα μία Δευτέρα εδώ και μετά. Εντάξει. Πάμε τα πρώτα Δευτέρα. Λοιπόν.